Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω προσωπικά τον Άδωνη τον Γεωργιάδη για τις καλές κουβέντες που άκουσα που είπε και να πληροφορήθηκα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη μπορεί κανείς να πει ότι μέσα από την πίστη στις αρχές, στις αξίες που κομίζει και κομίζει προφανώς και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει την ιδιαίτερη δυνατότητα της εξωστρέφειας και πολλές φορές ο σωστός λόγος όταν γίνεται, όταν πρέπει και έντονος, τότε χτυπά σε εκείνους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει την παρακμή της χώρας μας και διάφορη περιπτώσει να πρέπει όλοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα να είμαστε σίγουροι ότι οι πολιτικοί που προσφέρουν θα πρέπει να τους τιμούμε, να τους χειροκροτούμε και σε αυτούς εντάξετε και άλλους στην κοινωνία του. Αγαπητέ Άρη Πρωτοσάλτε, καταρχήν είναι μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε σε μία παρουσίαση εδώ στην Θεσσαλονίδα, στην όμορφη πόλη και να συγχαρώ προφανώς και τον Δήμαρχο εδώ, τον αγαπητό τον Γιώργο Σοφρόνη, για ό,τι κάνει και ό,τι έχει προσφέρει σε αυτή την πόλη. Με την προσπάθεια που αναλάβαμε μέσα από αυτήν εδώ την ημερίδα και ο συνεργάτης μαζί με αρκετούς συνεργάτες που βλέπω εδώ στην αίθουσα. Φοβάμαι να ξεκινήσω να πω ονόματα γιατί θα αρχίσω να παρεξηγούμε. Θέλω να πω ότι έχουμε κάνει μαζί με τον αγαπητό τον Σοφιανό τον Νίκο μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να κάνουμε, ναι και θα κάνουμε, τη νέα αρχή για την Αττική με την πολιτική της προστασία, με την κανονικότητά της, με την ασφάλειά της που έχει ανάγκη ο κάθε πολίτης. Είναι σίγουρο ότι αυτή η συνάντηση γίνεται σε μία περίοδο όπου βγήκαν και τα πρώτα πορίσματα μιας ανεξάρτητης αρχής. Και μπορεί να κάνει κανείς δύο μεταφράσεις, αγαπητέ Βασίλη Οικονόμου. Γιατί χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ κοντά μας και είμαι σίγουρος ότι θα έχεις μια μέγιστη επιτυχία γιατί θα σε τιμήσει. Θα σε τιμήσει ο λαός εδώ της Ανατολικής Αττικής. Κάναμε σίγουρα μέσα από αυτό το πόρισμα δύο μεταφράσεις. Η μία μετάφραση λέει ότι όλοι είναι συνυπεύθυνοι. Μπορεί και ο παπάς της ενορίας να έχει ευθύνη. Μπορεί ο κατηλανάφτης, ο περιπτεράς, οι πάντες. Και αυτή η μετάφραση έχει μία αλήθεια όσον αφορά τη συνυπευθυνότητα, αλλά κατ' ουσίαν βγαίνει για να μην φταίει κανείς. Βγαίνει για να πει τελικά ότι οι 100 νεκροί, οι οποίοι θα μας βλέπουν από ψηλά με αυτόν τον τραγικό τρόπο του θανάτου εν καιρό ειρήνης, μέσα σε μία λιγότερη από μία ώρα να χάνεις από μία πολιτεία 100 ανθρώπους, δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί. Και αυτό θα πρέπει να μας βάλει όχι προφανώς σε μια εκδικητική φάση, αλλά μέσα σε μια λογική την οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε για το αύριο. Το έχουμε υποχρέωση για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά το έχουμε υποχρέωση και για τα παιδιά μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι η αρμοδιότητα δεκάδων φορέων του κράτους αναδεικνύει την παθογένεια ενός συστήματος, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν διδάχτηκε αυτό το κράτος το οποίο θέλει να τα έχει όλα σε έναν υπερσυγκεντρωτισμό. Καταρχήν δεν διδάχτηκε ότι εφόσον θέλει τον απόλυτο έλεγχο, δεν μπορεί να μην αποδίδει τα του Κέσαρου στο Κέσαρι. Δεν μπορεί δηλαδή να μην τιμά τους 100 ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους και να τους βγάλει όλους αθώες περιστερές. Δεν είναι αθώες περιστερές. Διότι αν ήταν αθώες περιστερές, τότε αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν εν ζωή. Είναι αλήθεια ότι αυτό που έχει μεγάλη αξία και πιθανολογώ ότι θα συζητήσατε μέσα από τις αναφορές των ανθρώπων που πήραν τον λόγο
είναι το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Διότι κατά την άποψή μας, όπως και κατά τις απόψεις πολλών χωρών, η πολιτική προστασία είναι εξίσου σημαντική με την εθνική άμυνα. Δηλαδή, είναι προέκταση του ρόλου της εθνικής άμυνας μιας χώρας. Σε άλλες προηγμένες χώρες, η πολιτική προστασία αποτελεί μήμα του αμυντικού δόγματος. Οι ζωές που χάνονται εν καιρό ειρήνης από φυσικές καταστροφές είναι περισσότερες από όσες χάνονται εν καιρό πολέμου. Και επειδή δεν πρέπει να φτάνουμε μόνο στις διαπιστώσεις, πρέπει να δούμε τι αλλάζει και τι πρέπει να αλλάξει μέσα από τη δυνατότητα της γνώσης που έχουμε από τις άλλες χώρες τις προηγμένες. Διότι ξέρετε, σε λίγο θα φτάσουμε και θα κάνουμε το σταυρό μας εάν ρίχνει μια βοδιά σταγόνα. Το κάνουμε ήδη όσοι είμαστε δήμαρχοι και το ξέρουμε πολύ καλά. Όταν θα υπάρχει μια φωτιά, θα κοιτάμε με ποιο τρόπο δεν θα καεί το σπίτι μας. Και βέβαια όταν θα γίνει ένας σεισμός, με ποιο τρόπο το παιδί μας που θα βρίσκεται στο σχολείο δεν θα κινδυνεύσει. Υπάρχει γνώση για όλα αυτά. Υπάρχει σύστημα εκπαίδευσης το οποίο να ξέρει προστατεύω τον εαυτό μου και προστατεύω τους άλλους. Και ποιος το εφαρμόζει. Και ποια είναι η καθολικότητά του. Και ποιος είναι υπεύθυνος. Διότι πάνω απ' όλα θέλω ενημερωμένο πολίτη. Θέλω πολίτη ο οποίος να ξέρει όταν θα υπάρξει φυσική καταστροφή το απρόβλεπτο, το βίαιο, πού θα οδηγηθεί, σε ποιο σημείο της πόλης, με ποιον τρόπο, αλλά και βεβαίως πώς θα προστατευτεί οποιοσδήποτε εκ των συμπολιτών μας και προφανώς τα παιδιά μας, εάν υπάρξει ένα απρόβλεπτο γεγονός όπως είναι ένα σεισμός. Θα έλεγα όμως ότι ο λόγος για τον οποίο εμείς σαν αυτοδιοίκηση, σαν Δήμοι, σαν ΚΕΔΕ, σαν Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ήμασταν στην πρώτη γραμμή και δεν ξέρω αν δείξατε κύριε Σοφιανέ το βίντεο, δεν το δείξατε. Θα έπρεπε κανείς ότι στην κατάσταση του ακραίου φαινομένου, σε εκείνη την κατάσταση θα πρέπει να ξέρει ο καθένας, αυτός που είναι στο σύνδεσμο μέλος, τι θα κάνει, ο πολίτης τι θα κάνει, ο Δήμος τι θα κάνει, ο δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση τι θα κάνει, το κράτος τι θα κάνει. Έχουμε συγκροτηθεί για να ξέρουμε τι θα κάνουμε και πώς μπορεί να είναι κανείς ασφαλής όταν εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση άλλη. Και το ξέρεις πολύ καλά. Σήμερα δηλαδή ο καθένας, και το διαπίστωσα, εάν θυμάσαι Γιώργο, σε ένα συνέδριο που είχαμε στην Λέσβο, μάλλον στοιχείο, που είχαμε και ξένους, άρχισε την ώρα που ήμασταν στο βήμα, ήμουνα και εγώ στο βήμα, και άρχισε να τραντάζεται το κτίριο και να εξαφανίζονται όλοι από την αίθουσα σε ένα στενό. Δεν θα πάθαινε κανείς τίποτα από το σεισμό, αλλά θα πάθαιναν επειδή στις σκάλες θα πηγαίναν όλοι και ο ένας αποδοματούσε τον άλλο. Αυτές οι εικόνες είναι υπαρκτές. Άρα, θεωρώ το πρώτο είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των πολιτών. Η εκπαίδευση η οποία θα μπορέσει στα σχολεία κάθε φορά να μας οδηγήσει τι θα κάνουμε και πότε. Αυτή τη στιγμή ως Δήμοι το ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε δημιουργήσει ομάδες πολιτικής προστασίας με εθελοντές, με ανθρώπους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι μας, έχουμε αγοράσει οχήματα, έχουμε αγοράσει τα πρώτα είδη τα οποία χρειάζονται και είμαστε εκείνοι οι οποίοι μπορούμε να δημιουργήσουμε πρόληψη. Το ζήτημα όμως είναι ο δεύτερος βαθμός. Κάνει τίποτα σε αυτό? Η περιφέρεια, η οποία όταν αφορά μια πολιτική καταστροφή, δύο ή τρεις δήμους, η οποία είναι η αρμόδια για το κομμάτι της πρόληψης ή της πρώτης καταστολής και αντιμετώπισης, κάνει τίποτα? Θα σας απαντήσω μονοδεικτικώς, γιατί καταλαβαίνω ο Άρης έχει δηλώσει ότι σταματάμε μέχρι κάποια στιγμή. Θα σας πω λοιπόν ότι δεν κάνει, ειδικά η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος, που είναι η Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής. Διότι δεν σας κρύβω στη μάντρα, όταν πήγα τις πρώτες στιγμές μαζί με άλλους συναδέλφους δημάρχους και εγώ ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ, μετά από αρκετές ώρες ήταν κάποιοι συνδροφόρες. Ο Μίτσος, ο Κώστας, ο
τους λέω, τι κάνετε εσείς εδώ? Λέει, ήρθαμε, λέει, για την περιφέρεια. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς τι αποτελείτε? Λέει, είμαστε η πολιτική προστασία. Έχετε συναντηθεί ποτέ μεταξύ σας? Λέει, όχι, λέει, ένας μειοδοτικός διαγωνισμός, λέει, πριν 6 μήνες και μας είπανε ότι αν υπάρχει, λέει, κανένα πρόβλημα, λέει, να τρέχουμε. Έχετε κάνει καμιά εικονική πραγματικότητα, καμιά στρατηγική, με ποιον θα μιλάτε, ποιος θα είναι αυτός? Όχι, λέει, έτσι, περιμένουμε εδώ, λέει, 2-3 ώρες, ποιος θα έρθει να μας πει. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε, ο μεγαλύτερος αυτοδιοικητικός φορέας της χώρας, η περιφέρεια της Αττικής, λειτουργεί στο δεύτερο σε αξία μετά την υγεία, την ασφάλεια του πολίτη, με αυτόν, θα μου επιτρέψετε να πω, τον επιπόλαιο τρόπο.